για την προοπτική και τις νέες πρακτικές που πρέπει να υπάρξουν στο Λύκειο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να δοθεί ελπίδα στους νέους μαθητές και φοιτητές, μίλησαν σε ειδική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Εκπαιδευτική. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η αύξηση του αριθμού των φοιτητών και φοιτητριών στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε τα φροντιστήρια να μην είναι εκείνα που θα αποφασίζουν για το μέλλον των παιδιών. Να αποφασίσουμε ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της μεταγραφής προς μια πόλη που είναι κοντά στην οικογένειά τους. Όπως τονίστηκε, οι νέοι διακατέχονται πλέον από απεσιοδοξία και απελπισία για το μέλλον τους, καθώς δεν βλέπουν το όραμα για ένα σχολείο πιο ελεύθερο που καλλιεργεί την δημιουργικότητα, ικανότητα, καινοτομία και διάθεση συνεργασίας να υλοποιείται. Το σχολείο τώρα είναι ένα σχολείο του ανταγωνισμού σε αντίθεση με αυτό που χρειαζόμαστε, είναι ένα σχολείο της βαθμοθυρίας σε αντίθεση με αυτό που χρειαζόμαστε, είναι ένα σχολείο που τα παιδιά δεν αποκτούν όλες εκείνες τις γνώσεις που είναι απαραίτητες στον 21ο αιώνα και δεν καλλιεργούν τις ικανότητες που χρειάζεται μια κοινωνία της γνώσης και μια οικονομία της γνώσης, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, ακούστηκαν και επικρίσεις για τις αλλαγές στο νέο Λύκειο με το νέο νόμο που εφαρμόζεται, κάνοντας λόγο για ένα περιβάλλον που έχει μετατραπεί πλέον σε διαρκές εξεταστικό ναρκοπαίδιο. Η επιλογή εκείνων που σχεδίασαν τον νόμο ήταν να συντάξουν έναν νόμο που θα μετέτρεπε το Λύκειο σε ένα διαρκές εξεταστικό ναρκοπαίδιο, δηλαδή με την ένταση των εξετάσεων, με το ότι τα θέματα είναι πιο δύσκολα, με το ότι οι διαδικασίες γίνονται πιο απαιτητικές. Χωρίς όμως τα παιδιά να έχουν κάποια βοήθεια και υποστήριξη για να ανταποκριθούν στις νέες δυσκολίες, αυτό οδηγεί σε μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση. Παράλληλα, οι νέες ρυθμίσεις χαρακτηρίστηκαν και ως αντιπαιδαγωγικές. Έχουμε μια τάση να εξωθηθούν τα παιδιά βίαια προς την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και να μειωθεί η ροή προς το πανεπιστήμιο. Πράγμα το οποίο μας φέρνει τη σκέψη ότι είναι πιθανό μέσα από αυτή τη διαδικασία η επιδίωξη να είναι να μειωθεί ταυτόχρονα, να συρρυκνωθεί δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο. Χωρίς όμως ταυτόχρονα να υπάρχει αναβάθμιση ούτε καν στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Αντίθετα, και αυτή συρρυκνώνεται.